Λοιπόν, ονομάζομαι Σπύρος Χακαμπημάνα. Είμαι Μπουρουνδιανός γεννημένος στο Μπουρούντι, αλλά έχω και ελληνική υπηκότητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ελληνική υπηκότητα. Εδώ βρίσκεται σε μια χώρα στην Κεντρική Αφρική, στην Κεντρική Ανατολική Αφρική βασικά, που λέγεται το Μπουρούντι. Είναι μια χώρα οργανωμένη σε κράτος εδώ και 400 περίπου, 500 χρόνια περίπου. Λοιπόν, περίπου το 1500 το Μπουρούντι είχε αυτοκράτορες, είχε βασιλιάδες έως το 1966. Γνωρίσαμε την αποικιοκρατία όπως πολλές άλλες χώρες της Αφρικής και από το 1966 ήταν το πρώτο στρατιωτικό πραξικόπημα. Είχαμε την πρώτη στρατιωτική διοίκηση από το 1966 έως το 1976, 10 χρόνια. Και άλλα 10 χρόνια ένας δεύτερος. Και από το 1987 έως 1992 είχαμε το τρίτο τρίτη στρατιωτική διοίκηση με το λεγόμενο Μπουγιόγια. Κάποια στιγμή, όπως επιβλήθηκε τότε από τις μεγάλες δυνάμεις, να έχουμε δημοκρατία στο παράδειγμα της ειδήσης. Έτσι, σαν γρήγορα, φτιάχτηκε μια δημοκρατία, είχαμε ένα σύνταγμα. Πολύ καλό θα έλεγα, γιατί ήταν από τις προηγούμενες χώρες, τέλος πάντων, μόνο που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια χώρα που δεν ήξερε ποτέ τι σημαίνει δημοκρατία. Γίνανε εκλογές μετά από δύο χρόνια περίπου, που ο τότε δικτάτορας δέχτηκε να έχουμε πολλά κόμματα. Μέσα σε δύο χρόνια πήγαμε εκλογές, οι οποίες βγάλανε κάποιο πρόεδρο, τέλος πάντων, και σκοτώθηκε μετά από τρεις μήνες από το στρατό του Μπουρούντι. Μετά το πρόσκοπημα αυτό είχαμε μεγάλες περιπέτειες σαν λαός. Γεννήθηκε ένας ανταρτοπόλεμος. Από τη μία μεριά είχαμε τους Χούτου, από την άλλη τους Τούτσι και αλλιοσφαλμοί. Από το 1993 έως 2003 περίπου είχαμε πάνω από 300.000 άτομα που πεθάνε από τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα, από το 2003, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, εφόσον είχαν γίνει πολλές συμφωνίες μεταξύ διαφόρων αντιμαχόμενων ομάδων, προσπαθούμε να φέρουμε κάποια σταθερότητα, να δουλέψουμε, να φτιάξουμε ξανά, να μαζέψουμε αυτά που σπάσαμε τόσα χρόνια, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Η οικονομία της χώρας είναι σε πολύ δυνατή κατάσταση. Στα θέματα ασφάλειας και εκεί έχουμε μεγάλες δυσφορίες τις οποίες προσπαθούμε να λύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, από το 2003 έως τώρα, περίπου 11 χρόνια, προσπαθούμε να σταθεροποιηθούμε κάπως. Τώρα, μπορώ να πω ότι είναι πλέον μια φιλοξενή χώρα. Μπορούμε να δεχτούμε τους φιλοξενούμενους μας. Μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στη χώρα, να βρεις που να κοιμηθείς με ασφάλεια, να τρως και να γυρίζεις πίσω στη χώρα σου με τάξη και ασφάλεια. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε στα επόμενα 5-6 χρόνια να είμαστε ακόμα καλύτερα, να έχουμε δουλειά για τον κόσμο, να έχουμε πολύ μεγάλο πληθυσμό νέων. Είναι περίπου το 65% του πληθυσμού είναι κάτω από 25. Και υπάρχει φοβερή μεγάλη ανεργία, οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον που έχουμε είναι η οικονομία. Πράγμα το οποίο ελπίζουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε κάποια να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε πολλούς ανθρώπους, φίλους μας, όπως και εσείς, που έτυχε να βρίσκεστε εδώ, να έρχονται Έλληνες, να έχουμε ανταλλαγές. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ Μπουρουνδιανών και Έλληνες. Εγώ είμαι τυχερός γιατί σπούδασα στην Ελλάδα περίπου 15 χρόνια και έχω μάθει πολλά πράγματα και είμαι πολύ ευγνώμων απέναντι στους Έλληνες.